Ναι, για η ερώτηση είναι, αφορά την ελεημοσύνη. Αν υπάρχει κάποιος κανόνας, άλλος μπορεί να δώσει πολλά, άλλος μπορεί να δώσει λίγα. Όχι βέβαια, δεν υπάρχει κανένας κανόνας. Και να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν και Άγιοι που δεν έκαναν ποτέ την ελεημοσύνη αυτή, την σωματική. Και όμως ο Κύριος λέει, μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθίσονται. Δηλαδή η Ιωσή Μαρία Αιγυπτία που δεν έκανε ποτέ ελεημοσύνη, δεν θα σωθεί. Μα αφού λέμε Αγία του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Προσέξτε, δεν υπάρχει μονάχα η σωματική ελεημοσύνη. Υπάρχει και η ψυχική και η πνευματική ελεημοσύνη. Σωματικά, υλικά, ο καθένας μπορεί να δώσει ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκεται. Μπορούμε όμως να ελεήσουμε και πνευματικά τον άλλον. Και να είστε σίγουροι ότι όσο ανώτερη είναι η ψυχή από το σώμα, γιατί η ψυχή ζει και χωρίς το σώμα. Το σώμα άψυχο όμως δεν ζει, το θαύουμε και σαπίζει. Όσο ανώτερη είναι η ψυχή από το σώμα, τόσο ανώτερη είναι και η πνευματική ελεημοσύνη από την υλική. Όταν μαλώνεις με κάποιον και γίνεται πυρ και μανία και βρίζει και αρχίζει να τρέμει από το κακό του, υποχώρησε. Ας έχεις δίκιο. Υποχώρησε, μην τον παραδίνεις περισσότερο στα χέρια του διαβόλου, του δαιμονίου της οργής. Κάνε μια ελεημοσύνη στην ψυχή του. Ελέησε την ψυχή του. Λυπήσου τον. Δώσε τόπο στην οργή. Του λες αύριο αυτό που θέλει να πει, μεθαύριο, όταν θα έχει ηρεμήσει. Να μια ελεημοσύνη πνευματική. Η παρηγοριά που θα πει σε κάποιον που είναι πονεμένος. Το ότι θα συμπονέσεις με κάποιον. Κλαίεται με τα κλαιόντων, λέει, και χαίρεται με τα χαιρόντων. Είναι μια πνευματική ελεημοσύνη. Του αποστρέφοντος, λέει ο Άγιος Ισάκ, το πρόσωπον επ' του εν στεναχωρία, όντως, τούτου σκοτιστήσεται η ημέρα. Όταν κάποιος είναι στεναχωρημένος και εσύ γυρνάς αλλού το κεφάλι σου και κάνεις ότι δεν βλέπεις και δεν ξέρεις, θα γίνει σκοτάδι η ημέρα σου. Γύρνα, κοίτα τον, πες του μια καλή κουβέντα. Στάσου πλάι του να νιώσει ότι έχει κάποιον δίπλα του, ότι δεν είναι μόνος του. Είναι μια πνευματική ελεημοσύνη, πολύ ανώτερη από την υλική που μπορούμε να δώσουμε. Βεβαίως και όλοι μπορούμε να κάνουμε ελεημοσύνη. Και οι πιο φτωχοί και οι πανφτωχοί. Γιατί υπάρχει και αυτή η ελεημοσύνη. Θα κάνεις μια προσευχή για την ψυχή του άλλου. Ελεημοσύνη είναι και αυτό. Δεν ζητάει η Εκκλησία κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε. Όταν λέει μακάρι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθίσονται. Αλλήμωνο αν αυτό απευθυνόταν στους πλούσιους, τότε μόνο οι πλούσιοι θα πηγαίνουν στον παράδεισο.